Θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, ένα καυτό θέμα. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Ηλεκτρονικού Ατμίσματος, Ισίδωρο Κολώτα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τι σας όθησε να προχωρήσετε στην σύσταση ενός τέτοιου συνδέσμου? Ήταν καιρός να ξεκινήσει ένας διάλογος, γιατί μέχρι τώρα είχαμε μόνο τη μια πλευρά. Και μάλιστα μια πλευρά που θεώρησαν οι αντιπροσώποι που εκπροσωπούν αυτά τα προϊόντα στην Κύπρο, όταν μια πλευρά που δεν παρουσίαζε το πρόβλημα ή το θέμα ή τέλος πάντων δεν είναι μια εικόνα σωστή για το τι συμβαίνει. Και είπανε, λοιπόν, θεώρησαν ότι έπρεπε να στηθεί ένας οργανισμός, ένας σύνδεσμος και να τεθούν τα θέματα στην πραγματική τους βάση, στην ουσιαστική τους βάση. Μάλιστα. Και τι είναι αυτό που ζητάτε, έχοντας ως δεδομένη μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει σε επίπεδο κοινοβουλίου, ενώ από την άλλη υπάρχει και μια σχετική έρευνα μελέτη για σχετικό νομοσχέδιο για το θέμα σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας? Ζητούμε να δει το Υπουργείο και οι αρχές αυτό που συμβαίνει στο παγκόσμιο όσον αφορά το ηλεκτρονικό άτμισμα. Πρώτα, ότι απευθύνεται μόνο σε καπνιστές. Απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη, θέλετε, εφισμένοι στην νικοτίνη, θέλετε, το συνήθειο αυτό του καπνίσματος, απευθύνεται σε αυτούς και μόνο σε αυτούς. Άρα, οποιαδήποτε σύγκριση θα γίνει μεταξύ του ηλεκτρονικού ατμίσματος και του καπνίσματος θα είναι καθαρά όσον αφορά τους καπνιστές και όχι τους μη καπνιστές. Και από εκεί να ξεκινάμε και να μιλάμε για την επικινδυνότητα ή όχι επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προϊόντος. Μάλιστα, άρα θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται μία σύγκριση των δύο. Απολύτως. Και ο λόγος είναι απλός. Έχει στο κανονικό κάπνισμα 4.000 χημικά, αναγνωρισμένα 4.000 χημικά, 200 από αυτά γνωστά καρκινογόνα, και έχει στο άτμισμα 4 χημικά. Το ένα είναι γλυκερίνη, πολυγλυκερόνη, κάτι τέτοιο, ένα βασικά συστατικό το οποίο βρίσκει σε φάρμακα. Για να εισπνεύσεις φάρμακα, άρα είναι ελεγμένο ότι δεν βλάπτει. Έχεις άρωμα και νικοτίνη. Κάτι πολύ σύντομο θα ήθελα απάντηση. Για παράδειγμα, κάνοντας μία αναζήτηση στο διαδίκτυο, βρίσκεις προειδοποίησεις. SOS εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία ότι σε κάποια ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχονται καρκινογόνες και τοξικές ουσίες. Έκθεση του FDA εντόπισε σε ορισμένες μάρκες ίχνη από καρκινογόνες ουσίες. Να πάρουμε έναν. Από την έκθεση του FDA να πούμε ότι πραγματί σε κάποιες μάρκες βρέθηκαν κάποιες καρκινογόνες ουσίες, τις ίδιες που βρίσκεις και στα τσιγάρα. Αυτό που δεν είπε το FDA είναι ότι στο άτμισμα ήταν 1.400 φορές λιγότερη αυτή η ποσότητα από ό,τι την βρίσκεις σε κανονικό τσιγάρο. Λοιπόν. 1.400 φορές λιγότερο. Λοιπόν, είναι ξεκινάμε ένα από θέμα... εκεί. Είναι λοιπόν, ένα θέμα το οποίο... Γι' αυτό και μένουμε πάλι στη σύγκριση με το καπνίσμα, με το κανονικό τσιγάρο. Μιλάμε για ένα εναλλακτικό τρόπο καπνίσματος, λιγότερο βλαβερό. Δεν είπε ποτέ ο σύνδεσμος ότι δεν είναι βλαβερό. Εντάξει, φυσικά πρέπει να υπάρχουν και επιστημονικές μελέτες. Υπάρχουν ήδη επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι είναι σίγουρα λιγότερο βλαβερό, βέβαια. Όσο το ψάχνουμε, τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα το οποίο παραδεχόμαστε όλοι ότι διχάζει ήδη την κοινή γνώμη και αρμοδίους και είναι καλό να ξεκαθαρίσει ολοκληρωτικά το λόγο. Ο σύνδεσμος, να κλείσω λέγοντας, ο σύνδεσμος ζητάει να γίνουν ελέγχοι, να μπουν standards και να υπάρχουν όλες τις σημάνσεις. Να υπάρχουν σημάνσεις όπως σε κάθε προϊόν. Και προτείνουμε στον κόσμο να αγοράζει μόνο από εξειδικευμένα μαγαζιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας.